Πάμε να δούμε τώρα δύο συμπληρωματικές ιδιότητες, οι οποίες καθορίζουν τι γίνεται με το πλάτος και με το ύψος, όταν το πλάτος και το ύψος αντίστοιχα έχουν σχετικό μέγεθος, έτσι. Όταν πηγαίνουμε και βάζουμε ένα καρφωτό πλάτος και ύψος, λέει δηλαδή πάμε και του λέμε ότι το πλάτος θέλουμε να είναι ας πούμε 500 pixels, ε, τότε δεν γίνεται καμία επίδραση αν πάμε και πειράξουμε αυτές τις ιδιότητες οι οποίες αφορούν το ελάχιστο ύψο και το μέγιστο ύψο και αντίστοιχα το ελάχιστο πλάτο και το μέγιστο πλάτο. Άρα, όταν έχουμε βάλει απόλυτο μέγεθο στο width ή στο height, τότε αυτέ οι ιδιότητε δεν έχουν καμία σημασία. Όταν όμω έχουμε βάλει σχετικό μέγεθο, και σου θυμίζω ότι το πλάτο και το ύψο έχουν σχετικό μέγεθο, αν δεν καθορίσουμε εμεί τη μη. Έτσι, δηλαδή το width πηγαίνει και πιάνει όλο το διαθέσιμο χώρο και το height πάλι πηγαίνει και απλώνει ούτως ώστε να χωρέσει το περιεχόμενό του. Στην περίπτωση λοιπόν που είναι σχετικό, τότε μπορούμε να πάμε και να βάλουμε τιμέ οι οποίε να είναι ελάχιστε και μέγιστες. Δηλαδή, να το πούμε, άκου να δει, θα πηγαίνει και θα μου το αυξάνει το κουτί, το πλάτο του, αλλά μην τυχόν και περάσει α πούμε τα 500 pixels, κατάλαβες, Ή θα πηγαίνει και θα μου κάνει ό,τι θέλει το height, αλλά μην τυχόν και γίνει λιγότερο το height από τόσα pixels. Αυτά λοιπόν είναι δύο σημαντικέ ιδιότητε οι οποίε θα πρέπει να τι ξέρουμε. Και να ρίξουμε μια ματιά στο mean width. Το mean width λοιπόν είναι το ελάχιστο πλάτο. Οι τιμέ που μπορεί να πάρει είναι μήκο, ποσοστό ή επίση το ότο. Το ότο είναι το αφήνουμε στο browser και είναι η δική του δουλειά να το κάνει. Και αντίστοιχα ορίζεται το max width. Είναι χρήσιμο όταν ορίζουμε το πλάτο με κάποιο σχετικό τρόπο ή το έχουμε αφημένο το πλάτο, το οποίο πάλι ορίζεται με σχετικό τρόπο. Οπότε, ας ρίξουμε μια ματιά στο παράδειγμα κατευθείαν, το οποίο είναι αυτό εδώ, και να δούμε και την εκτέλεσή του. Εδώ. Ε, και έχουμε και λέμε, κάτσε να το ανοίξω και αυτό να είναι το σωστό, είναι αυτό εδώ, ωραία. Οπότε, έχουμε και λέμε ότι εδώ το body έχει ένα padding 5 pixels, εντάξει, και αμέσως μετά εδώ το κουτάκι μας έχει ένα border, το οποίο είναι ένα pixel αυτό το μαύρο το οποίο βλέπεις εκεί, και αμέσω μετά το πλάτο το έχει οριστεί με σχετικό τρόπο να είναι το 50% του γονικού κουτιού. Οπότε πηγαίνει μέχρι τη μέση τη σελίδα όπω βλέπει. Αμέσω μετά όμω από κάτω του λέμε μην τυχόν και το πλάτο γίνει λιγότερο από 300 πίξελ και του λέμε μην τυχόν και το πλάτο γίνει περισσότερο από 600 πίξελ. Πάμε να το κάνουμε πειραματική εφαρμογή για να το διαπιστώσουμε. Θα κάνω λίγο resize τη σελίδα. Και όπω βλέπει, την αυξάνω, την αυξάνω, την αυξάνω, την αυξάνω την αυξάνω. Οπα, τώρα εδώ σταμάτησε να γίνεται, resize. γιατί γιατί έψαξε, έ, έπιασε το μέγιστο δυνατό, το οποίο είναι τα 600 pixels. Τώρα, όσο και να το μεγαλώσω από εδώ και πέρα, δεν θα α, μεγαλώσει άλλο. Εντελώς αντίστοιχα τώρα, πηγαίνουμε προ τα κάτω, πηγαίνουμε, 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 πηγαίνουμε και εδώ τώρα σταμάτησε. Εντάξει, σταμάτησε γιατί πλέον το 50% του γονικού κουτιού είναι λιγότερο από 300 pixels. Και έτσι λοιπόν έχει καρφωθεί και είναι ίσο με 300 pixels. Αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο δουλεύει το min width και το max width. Με τι ιδιότητε αυτέ λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε αλλαγή στην εμφάνιση τη σελίδα όταν ο χρήστη κάνει resize. Μην ενθουσιαστεί όμω πολύ ακόμα, σε παρακαλώ, γιατί αυτό παίζει σε συνδυασμό με τι τεχνικέ τοποθέτηση δηλαδή το πώς πηγαίνουμε και βάζουμε τα κουτάκια σε συγκεκριμένες περιοχές και επίσης με το responsive design, δηλαδή το πώς θα τροποποιείται η σελίδα μας όταν ο χρήστης κάνει resize όλο το παράθυρό του. Και θα τα μελετήσουμε αναλυτικά σε επόμενο μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι εδώ για την ώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν αυτές οι ιδιότητες. Και βλέπουμε λίγο και τη min height και τη max height. Βασικά είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει καμία διαφορά με τη min width για τη max width. Η διαφορά είναι ότι αφορά το ύψος. Και θα δούμε λίγο το παράδειγμα, απλά γιατί αυτό που σου ξαναλέω είναι ότι εδώ με ενδιαφέρει να καταλαβαίνεις τις ιδιότητες αυτές, πώς λειτουργούν. Εντάξει, όταν θα έρθουν και τα responsive και, τα, και οι μπάμιες και οι πατάτες και τα κολοκύθια, τότε θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Εδώ που λες ε, έχουμε αυτό εδώ το κουτάκι, το κουτάκι αυτό είναι εντελώς παρόμοιο με το προηγούμενο, έχει ένα ελάχιστο ύψος και ένα μέγιστο ύψος που το επιτρέπουμε να γίνει resize, και οι τιμέ είναι αυτέ τι οποίε βλέπει εδώ. Τώρα, όπω παρατηρεί, το width του έχω πει να είναι 50% έτσι, και έχει ένα ελάχιστο ύψο και ένα μέγιστο ε, ύψο. Κοίτα τώρα να δει εδώ κάτι παραμύθια. Αρχίζω και του κάνω resize, resize. Εδώ λίγο να σταματήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πρέπει το κείμενο από 4 γραμμές να γίνει 5 γραμμές. Εντάξει, λόγω του resize πρέπει το κείμενο στο σημείο αυτό εδώ να γίνει 5 γραμμές όπα να σταματήσουμε. Εδώ του έχω πει όμω ότι το μέγιστο ύψο του κουτιού πρέπει να είναι 80 pixels. Με την πέμπτη γραμμή ξεπερνάει τα 80 pixels και γίνεται, ξέρω εγώ, 100 pixels. Έτσι, αυτομάτω τι έγινε, δεν θα το αλλοιώσει το πλέον το ύψο, θα το αφήσει να είναι 80 pixels και επειδή του έχω βάλει συμπληρωματικά και την ιδιότητα overflow auto, αυτό σημαίνει ότι ο browser πηγαίνει και βάζει και τα κατάλληλα scrollbars, κατάλαβες. Οπότε από εδώ και πέρα αν πάω και το μικρίνω κι άλλο, τότε αυτομάτως τα scrollbars παίρνουν τις σωστές διαστάσεις τους και μπορεί πλέον ο χρήστης να κάνει scroll σε αυτό εδώ το κουτάκι χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, το αυξάνω, το αυξάνω, το αυξάνω, το αυξάνω τώρα. Εντάξει, όσον αφορά την άλλη ιδιότητα δεν έχουμε κάποια επίδραση στο παράδειγμα αυτό γιατί τώρα πλέον το κείμενο χωράει κανονικά μέσα στο ελάχιστο ύψος το οποίο το έχω πει. Αυτά τα είδε όμως και σε συνδυασμό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είδες width το οποίο να είναι με απόλυτη τιμή, ε, σημαίνει, να είναι με σχετική τιμή, με 50% ας πούμε, εντάξει, και αμέσως μετά το min width και το max width και το min height και το max height σε συνδυασμό με το σχετικό μέγεθος το οποίο έχουμε στο πλάτος, και στο ύψο θα μπορούσαμε να είχαμε, και αμέσω μετά πώ το overflow έρχεται και καλύπτει τι τρύπε, ούτω ώστε να έχουμε μια ποιοτική εμφάνιση στο κουτάκι μα.